τώρα, ναι. Πού είναι η Μάιρα, πήρε τηλέφωνο. Μπα, όχι κύριε Κρυς, όχι. Αυτή έρχεται οπότε τη καπνίσει. Και εσύ δεν λες τίποτα. Άμα έχει κανένα άλλο, γίνεται χαμό. Καλά, μόλις έτσι θα γίνει τη παλαβή, θα την πιάσω το μαλλί και θα την κάνω τρικαντίκα. Θα τη πω, δεν θα ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Καλημέρα. Μάιρα, μη σου λέει τώρα, αύριο θα αργήσω και εγώ μισή ώρα. Ίσως όσο πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Καταστράφηκα. Την πάθησα. Εγώ που νόμιζα ότι είμαι ξύπνια, την πάθησα. Τι πάθησες, παιδάκι μου, δεν έχουμε καταλήξει, έχουμε κάτι παρκή. Συγγνώμη, υπάρχει ένα πρόβλημα. Η Μάιρα κάτι πάθησε. Πολύ άγρια τη στάτησε στα δόντια. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, τα υφάσματά μου είναι όλα τρισάτα. Μεταξωτά στα χρώματα της νύχτας. Μόλις κουνηθούν, θρίζουν. Καλά, τότε να μην τρίξω τα δόντια για να μην τρίζουμε όλοι μαζί και ζαλιστούμε. Ακούω! Τι είναι αυτό, καλέ, καινούργιο σφινάκι. Άμα γίνει μπλε, σώθηκα. Άμα γίνει κόκκινο, καταστράφηκα. Ακούω, λέμε. Η φετινή μου συλλογή είναι κάτι ανάμεσα σε ρομαντικό και καταραμένο. Δηλαδή κάτι μεταξύ κέντρου και απόκεντρου. Το συλλαμβάνει. Πρέπει να το συνέλαβα τον περασμένο μήνα. Ήμουνα πάρα πολύ απρόσεκτη. Πάρα πολύ απρόσεκτη. Να δει που θα μου βγει θετικό το τεστ. Απλά μου ήσκη μυρίζει. Όχι, εγώ τα συλλαμβάνω, είμαι αλλού. Σε άλλου κόσμου. Έρχονται τα φουστάνια. Μου μιλάνε. Εμένα πάλι δεν μου μιλάει καθόλου γιατί ξέρετε σε αυτά τα ζητήματα ο τέλο μου δεν είναι πολύ ομιλητικό. Αμέσω ξέρω ότι έχω συλλάβει το αριστούργημα. Εγώ πάλι τώρα θα το μάθω. Καλέ, μην το πίνει. Σύστα είναι για τέστα εγκυμοσύνη. Τέστα εγκυμοσύνη. Δεν το έχει εγώ. Καλώς δεν τέστα εγκυμοσύνη και μακριμούλη. Δεν καταλάβατε πως θέλουμε τα μαλλιά. Φίδια. Φίδια. Παντού φίδια. Σινιώνα λαμπομπία. Με φίδια να βγαίνουν από κάθε μπουκλά. Είχα εγώ κάτι ζαλάδες και μηχανε ζώτη τα φίδια, αλλά δεν έδινε σημασία, κατάλαβες. Δηλαδή μπορεί να είσαι και έγκυος. Θα δει κάτι τρυφερό, πανέμορφο, που όμως ταυτόχρονα θα σου δημιουργεί πόνο. Με του ζαλάδες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, θα ξέρω εγώ. Φίδια με πομπία, αλλά σινιών και ζαλάδες. Ζαλίστηκα μου. Δεν καταλάβατε πως θέλει ο Ρενέτα μανεκέν. Καταλάβαμε και μη μας ζαλίζεις άλλο γιατί αρκετές ζαλάδες έχω από μόνη μου. Όχι κοριτσάκι μου, όχι παιδάκι μου, πρέπει να καθείς. Σηκωθείτε καλέ μου και σηκωθείτε. Δεν θέκεις όρθια πουλάκι μου, μπορεί να σου πριστούν και τα ποδαράκι. Καλά εσύ πριν λίγο την έβριζες, τώρα ακόμα. Πριν λίγο μιλούσε ο συνδικαλιστής, τώρα μιλάει η γυναίκα. Μήπως άρχισε να βαραίνω κιόλας, είναι η ιδέα μου. Πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρώτη φορά μου συμβαίνει. Την άλλη φορά με τις δυο νύφες και τις τρεις συμπεθέρες, ο ίδιος χαμός δεν είχε γίνει. Καλά, εγώ δεν εννοώ ακριβώς αυτό. Λοιπόν, εδώ θέλω μία μπουκλα ακαζού. Φέρε μου το χρώμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πινέλο κόκκινο, ένα ραχαλί και ένα σαντρέ. Πάρτε. Φέρε μου το κόκκινο, γρήγορα. Εγώ μια φορά είχα καθυστέρηση, αλλά είχα χάσει τις μέρες μάλλον. Εγώ τώρα τα μυαλά μου έχω χάσει. Φέρε μου αλουμινόχαρτο, παιδί μου. Τόρι, τελείωνε τη βαφή. Μόνο σε μένα ξεφωνεί η συνέχεια. Έλα, εσύ κάνεις βλακίες. Οπα. Κοκκίνησε. Κρυς. Κοκκίνησε. Κοκκίνησε. Αχ, ήδη αισθάνομαι διαφορετικά, πιο ρομαντικά, πιο τρυφερά. Το βλέπω. Αλλά δεν το έχω πάρει απόφαση ότι θα το κρατήσω. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ θα το κρατούσα. Έλα, πιέσαι αυτό γιατί σου χρειάζονται βιταμίνες. Α, και εγώ θα το κρατούσα. Πάντα ήθελα να έχω κάποιον που να τον κάνω τι θέλω. Εγώ το μόνο που θέλω είναι ένα μωράκι που να με κάνει ό,τι θέλει. Ένα μωράκι που να έχει τα ματάκια του τέλη μου, τι σακουλίτσες του τέλη μου, τα αυτάκια του τέλη μου, τα νυχάκια του τέλη μου, όλα του τέλη μου. Κοίταξε, εγώ με αυτές τις προδιαγραφές θα το ξανασκεφτόμουν. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι πως δεν το θέλει, έχει άλλα τρία δικά του. Ναι, αλλά κανένα τα τρία δεν του μοιάζει. Αλλά δεν του βγήκαν αυτά. Αυτό που δεν θα αντέξουν είναι αυτή την αμφιβολία στα μάτια. Αυτή η αμφιβολία θα με σκοτώσει. Τα μωρά θέλουν καλό περιβάλλον. Δεν πιστεύω να κοιτάω τις παζαρίες και τα τέτοια. Γιατί εσύ δηλαδή τι θα έκανες άμα σου λέγανε ότι δεν θέλουν το εμβριό σου. Θα του το έτριβα στη μούρη. Μωρέ, θα στον σκότωνα επί τόπου. Θα τον έκανα ρεζίλ στη γειτονιά. Θα τον στήρωνε, παιδί μου. Σαν και εκείνη την Αμερικάνα. Εγώ πάλι θα τον ρώταγα γιατί. Γιατί βρε τέλει δεν θέλει το δικό μου το εμβριό. Γιατί μου τι κάνατε βρέξει τη μοντέλη μου. Σε κάτι τζούρια μου τις καταδείχετε. Έτσι είναι μωρέ η πομπία. Έτσι είναι τα φίδια της. Σας κάνουν αυτές για κόλαστες γυναίκες. Δεν μου λες αυτό ο παστρουμάς και τον τζατζίκι σου είναι απαραίτητα. Το ζητάω μωρέ Κρυς, το ζητάω. Μου κάτσε η μυρωδιά του το λουθούν. Και ξέρετε μέχρι να πάρω κόπασαν θα το κρατήσω το παιδί ή όχι εγώ θα τρώω τι μου μυρίζει. Πάρ' το απόφαση γρήγορα όμως γιατί μπόχα. Εγώ άμα έμενα έγκυος όλο κάτω σε γαριδόπιτα θα μου ερχότανε. Γαριδόπιτα. Σας έφερα και τα άλλα 10. Μπράβο, να σου πω, άστα εδώ και πήγε να φέρει και 10 καριδόπιτες από απέναντι, γρήγορα. Δεν τελειώνουμε σήμερα. Σας παρακαλούμε, δεν κάνετε λίγο κράτη στα φαγητά. Έχουμε ένα μήνα να φάμε για την επίδειξη. Εγώ πάλι κοντεύω να λιποθυμίσω. Μου μυρίζουν όλα.
Αρχίζω να έχω ερωτηματικά. Δεν τα παρατάμε όλα να το ρίξουμε στο φαΐ. Και εγώ έχω ερωτηματικά. Να του πω ότι είμαι έγκυος, να μην του το πω, να τον αφήσω να με δει με την κοιλιά στο στόμα, να του δει σποντίλι. Ναι, αν συνεχίζει να το έτσι, θα του δει σίγουρα ο ουρανό σποντίλι. Μην του το πει, παιδί μου. Κάνω να τρέχει από πίσω σου. Αγάπη μου, αγάπη μου, συγχωρεσέ με. Κάνει πολύ δραματικό, Να σου πω με τραβαζόρι, φάτο. Παιδάκι μου, πρέπει να τον πιάσει και να του πει, κύριε, δεν μπορεί να περπατά και να σπέρνει παιδιά. Τώρα μην λέμε και ψέματα, δεν περπατούσε, ξαπλωτώστε και για την ακρίβεια. Λοιπόν, αυτό ήταν από πάνω μου και έτσι όπω ήμασταν ακριβώ έτσι. Έτσι ήσασταν. Θα βγει κορίτσι. Και εμένα η μαμά μου όταν με έφυγε έτσι ήταν. Δηλαδή, άμα είσαι έτσι βγαίνει κορίτσι και άμα είσαι έτσι βγαίνει αγόρι. Ναι. Και άμα είσαι έτσι τι βγαίνει. Εσύ. Επιτέλου παΐ, λιμάξαμε. Κορίτσια, φάτε ό,τι θέλετε, γιατί εγώ τώρα την έχω πέσει στο γλυκό. Καταστράφηκα. Δεν μου ξαναφέρουν να φταίνει σου επίδειξη. Αν καταλάβουν ότι τα είσαμε τα μανεκέν, καήκαμε. Και όλα αυτά επειδή εσύ δεν αποφασίζει τι θα κάνει με το μωρό. Εντάξει, αφού με πιέζετε έτσι εκβιαστικά, θα αποφασίσω. Λοιπόν, θα το κρατήσω. Και θα το μεγαλώσω και μόνη μου. Και θα είμαι μια μητέρα με παιδί χωρίς πατέρα. Άμα είσαι μια μητέρα με παιδί χωρίς πατέρα, καταστράφηκε. Με καταστράφησατε. Τι είναι όλα αυτά. Τι έπαθε. Ούτε είσαι το μοντέλο. Ένα μήνα τις αγωνιστικές για αυτή την επίδειξη. Πώς ανέβησε αυτή την κατάσταση, Λοσαρέλα. Έτσι ξανακάνετε ακριβώς όπως ήταν. Εγώ δεν ξανακάνω τίποτα. Θα αφοσιωθώ στο παιδί. Θα του αφιερώσω όλη μου τη ζωή. Και ο Τέλης δεν πρόκειται να μάθει ποτέ τίποτα. Ποτέ δεν θα του πω Τέλη είμαι έγκυος. Τέλη είμαι έγκυος. Ορίστε. Είπα Τέλη είμαι έγκυος. Δεν είναι δυνατόν. Μην κουνιέστε. Είσαι σίγουρη. Ναι, παιδί μου, αφού έκανα και το τεστ. Ποιο τεστ? Του φαρμακείου το τεστ. Αυτά τα τεστ του φαρμακείου δεν είναι καθόλου αξιόπιστα. Δεν μου λες, ήξερες να το διαβάσεις. Αυτό πρέπει να ξέρεις να το διαβάσεις. Ναι, παιδί μου, πότε ήξερα. Τώρα τι θα μου πεις ότι λέω ψέματα, αφού βγήκε κόκκινο. Πόσο κόκκινο? Ακαζού. Ακατή. Ακαζού. Θα μου πεις ότι δεν ξέρω και το κόκκινο το χρώμα. Όχι, πώς δεν το ξέρεις, αγαπά, αλλά πώς έγινε αυτό, πώς? Πώς, δεν θα σου πω εδώ μέσα, πώς, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ήμουν εγώ από κάτω, εσύ είχες ξαπλώσει από πάνω μου. Άσε μας, βρε Τέλη, που δεν ξέρεις και πώς έγινε, όπως γίνεται με όλο τον κόσμο. Καλά, βρε αγάπη μου, αλλά εγώ είμαι πάρα, πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά τα πράγματα. Τι θες να πεις, ότι το έκανα μόνη μου? Όχι, το έκανες μόνος, αλλά πότε έγινε, πότε? Μήπως θες να μου πεις και κάτι ακόμα χειρότερο? Όχι, βρε αγάπη μου, μην ανάβεις τόσο εύκολα. Γι' αυτό δεν ήθελα να σου πω τίποτα. Αυτή την αμφιβολία που φοβόμουν με το στομάτι σου. Γιατί δεν κρατάω τις αποφάσεις μου, αφού το είπα σε όλους ότι εγώ θα μεγαλώσω μόνη μου το παιδί μου. Άχρηστε. Πουσ! Αμα, το είπε σε όλους. Μάιρα, Μάιρα, περίμενε, σε παρακαλώ. Θέλω να την πιάσω. Όχι, θα την πιάσω μόνος μου. Στην κυρία, λίγες σταγόνες για να ξανάρθει την άλλη εβδομάδα. Μάιρα! Μάιρα, άνοιξε, σε παρακαλώ. Άνοιξε, ρε πουλάκι μου, να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Μάιρα, άνοιξε, πρέπει να σε δει γιατρός. Έχω φίλους γιατρούς, λέμε. Εσένα πρέπει να δει γιατρός, να σε εξετάσει, να μετρήσει πόσο ανέστητος είσαι. Βρε πουλάκι μου, μου το πες ξαφνικά και ταράχτηκα. Όχι, πες μου, τι θα κάνεις εσύ, αν ερχόμουν εγώ μια μέρα ξαφνικά και σου έλεγα Μάιρα, είμαι έγκυος. Μάιρα! Δεν ανοίγω και μην επιμένεις, δεν ανοίγω. Μάιρα, άνοιξε, χριστιανή μου, λέμε. Όχι, δεν ανοίγω. Δεν ανοίγω, δεν ανοίγω, δεν ανοίγω, δεν ανοίγω. Τέλει, δεν ανοίγω. Όχι, δεν ανοίγω, μην επιμένεις. Όχι, δεν ανοίγω. Τέλει. Τέλει, δεν ανοίγω, είπα. Τέλει. Τέλει, τελευταία φορά σου λέω ότι δεν ανοίγω. Έφυγε. Ούτε να σπάσει την πόρτα του να επιμείνει, έτσι αμέσως παραιτήθηκε. Δύο Τέλει. Εγώ και το μωρό μου θα ζήσουμε χωρίς εσένα. Τη δεύτερη δουλειά. Παιδικό σταθμό άνοιξες, ωραία ιδέα. Α, ναι. Παιδικό σταθμό για ένα μόνο μωράκι. Έτσι είναι στην αρχή, Μάιρα, μη σε νοιάζει. Θα πάω εγώ στην Εύρα και θα κολλήσω ανακοινώσεις. Θα το πω στα παιδιά στο συγκρότημα που είναι γεμάτη ψώγαμα. Θα στο κάνω εγώ στην κάτω μαγαζί. Μα εγώ δεν θέλω άλλο, μου φτάνει το ένα. Μα είσαι τώρα σωστή επαγγελματίας. Μπορεί να μην είμαι σωστή επαγγελματίας, αλλά είμαι σωστή μαμά. Τι μαμά, Μάιρα? Μαμά, παιδί, πώς λένε μάνα, μητέρα, μαμά, τέτοιο πράγμα. Μου το κάνεις πιο λιανά. Ναι, άκου, Γιάννη, θα το πω και σε σένα, δηλαδή γιατί να μην το πω, σε όλο τον κόσμο το έχω πει. Γιάννη, περιμένω μωρό. Από πού το περιμένεις? Από το ταχυδρομείο. Από πού το περιμένουμε, ρε Γιάννη, το μωρό? Δηλαδή, Μάιρα, περιμένεις παιδί κανονικά? Ούτε εσύ με πιστεύεις, δηλαδή, ε. Μπράβο, Γιάννη. Αφού σου λέω, εγκυμονώ, είμαι σε ενδιαφέρουσα. Τι άλλο να σου πω? Εγκυμονείς και είσαι σε ενδιαφέρουσα, ε. Και περιμένεις μωρό. Μη μας πιάνει πανικός.
Να μην μας πιάνει πανικός. Να σου πω και κάτι, Μάιρα. Μπορεί να είναι και καλύτερα έτσι. Τώρα να είμαστε μαγκούφιδες εδώ μέσα, ένα παιδάκι θα δώσει χαρά στο σπίτι. Αναλόγως σε ποιον θα μοιάσει. Τώρα σε ποιον θα μοιάσει το μωρό σου, Μάιρα. Δικό σου είναι, σε σένα θα μοιάσει το μωρό σου. Μη σε λυπήσω, Γιάννη, αλλά δεν το έχω κάνει μόνη μου. Με όποιον και να το έκανες δεν έχει σημασία, Μάιρα. Να είναι γερό το παιδάκι. Μάιρα, δεν νομίζω να το έκανες με το θείο. Με το θείο το έκανα. Όχι, ρε Μάιρα, κάνουν τέτοια πράγματα με θείους. Χάθηκαν οι άντρες. Ήθελες ένα παιδί, πες μου σε μένα να το κάνω. Σε τι να κάνω, εκείνη τη στιγμή μ' άρεσε εκείνος, με εκείνον το έκανα. Μα δεν σκέφτεσαι τίποτα και τι θα γίνει μεθαύριο, Μάιρα. Αντί να τρέχει ο θείος στο σχολείο να πάρει τις εξετάσεις του παιδιού, θα τρέχει το παιδάκι στο νοσοκομείο να παίρνει τις εξετάσεις του θείου. Α, δεν θα του πω ποιος είναι ο πατέρας του. Όχι, όχι, δεν πρόκειται να το πω. Αν και με φοβάμαι εμένα, γιατί όλο έτσι λέω και μετά πάω και τα ξεχνάω. Έτσι πήγα και τα ξέρασα και στον Τέλη. Όχι, δεν θα του το πω, αλλά λες να του το πω του παιδιού και να με κυνηγήσει. Γιατί ο Τέλης σε κυνήγησε. Όχι, δεν με κυνήγησε. Γιατί δεν με κυνήγησε. Άρα, Τέλη, γιατί μη είσαι τόσο ανέστητος. Χιλιάδες γυναίκες έχουν περάσει από τα χέρια μου. Εκατοντάδες, δεκάδες, εντάξει, δεκάδες. Μερικές τέλος πάντων τέτοια περίπτωση δεν έχει ξανατύχει. Τι κάνει ένας καθώς πρέπει, εργένης, σε αυτή την περίπτωση, το βάζει στα πόδια, κρύβεται, το συζητάει. Μάιρα, ήρθα να το συζητήσουμε. Δεν συζητάω τα προσωπικά μου με αναισθητούς. Δεν συζητάμε, ρε, κλείσαμε. Όχι και ανέστητος, το ξανασκέφτηκα. Και? Στην πόρτα θα σου πω ότι ξανασκέφτηκα. Α, μου ούτε στην πόρτα. Άντε, θείο, τελειώσαμε, χωρίσαμε, δεν σε θέλουμε πια. Ωραία, Τέλη, πέρασε. Σε ακούω. Τι τον ακούς, ρε Μάιρα, όλο λες και ξελείς. Άσε με, ρε Γιάννη, να μιλήσω, πήγαινε μέσα. Όχι, δεν μπορώ, θα κάτσω να ακούσω. Πήγαινε μέσα, παιδί μου, θέλω να τσακωθώ. Θα τσακωθείς. Εντάξει, φεύγω. Γεια σου, θείο. Βερμπάντι, πονηρούλι. Καρπερέ. Άξιος, ρε. Μάιρα, τι είναι όλα αυτά. Με προετοιμάζουν ψυχολογικά για τη μητρότητα. Και εμένα με προετοιμάζουν ψυχολογικά να πέσω από το μπαλκόνι. Να πέσεις, εγώ πάντως δεν πρόκειται να σε εμποδίσω. Μάιρα, μωρό μου. Μη με λες μωρό σου. Το μωρό σου το δικό σου δεν το θέλεις. Πεισμώνεις, αγάπη μου, και γίνεσαι εγωίστρια. Πεισμώνω και γίνομαι εγωίστρια επειδή είμαι έγκυος. Ακριβώς. Σκέφτεσαι τη δυσκολία σε αντιμετωπίζει ένα μωρό τη σήμερα ημέρα. Μα ναι, όχι. Θα σου πω εγώ λοιπόν. Καταρχήν είναι υποχρεωμένο να φοράει αυτές τις πάνες μιας χρήσεως για να μην κατοράει τον κόσμο με αποτέλεσμα να συγκέγεται. Και έχουμε κι άλλα. Οι περιπέτειες των παιδικών σταθμών, οι βρώμικες τάξεις στα σχολεία και αργότερα η ανεργία, τα διαζύγια. Ούτε ένα γυροκομείο της προκοπής δεν έχει αυτός ο τόπος. Και σε ρωτώ και απαιτώ απάντηση. Θα φέρεις στον κόσμο ένα παιδί που δεν θα έχει ένα γυροκομείο της προκοπής να κουμπίσει. Το δικό μου το παιδί άμα θα μεγαλώσει, θα πάω να το κουμπίσω σε ένα πολύ καλό γυροκομείο. Είδα εγώ ένα πάρα πολύ ωραίο στην παραλία, το Παγιάτικο Μύδι. Άσε μας, ρε Τέλη, αυτά ήθελες να μου πεις. Αυτά! Πες καλύτερα ότι έχεις τρία παιδιά και αποφέρεις τον πληθωρισμό. Και αυτό θα στο έλεγα. Ωραία λοιπόν. Τα παιδιά από τη γυναίκα είναι καλύτερα τα δικά μου τα παιδιά, ε. Τέλη, να σηκωθείς να φύγεις. Να φύγεις να μην σε ξαναδώ στα μάτια μου. Ούτε ζωγραφιστώ. Μα... αλλά ούτε ζωγραφιστώ. Το παιδί μου θα γνωρίσει τον πατέρα του μέσα από ένα σκίτσο. Τέτοιος καραγκιόζης που είναι. Αυτή η εγκυμοσύνη με έχει κάνει έξαλλο. Μπορεί να πιω δροσαλάδες κι εγώ. Μου κι εγώ σήμερα το πρωί σαν κάπως χάλια να σηκώθηκα. Ήως είναι, την περάσαμε κι εγώ και ο άνδρας μου με ζαλάδες και ναυτίες. Ήως με συμπτώματα εγκυμοσύνης. Εγώ είμαι έγκυος με συμπτώματα ήωση. Εγώ όταν ήμουν έγκυος συνεχώς κατουριόμουν. Αχ, τώρα που το λέτε και εμένα μου ήρθε, με συγχωρείτε. Τρέχουσα κατάσταση σταθερή. Πρόγνωση, ας τα να πάνε. Ακούσα κατάσταση σταθερή, πρόγνωση ας τα να πάνε. Τόσο χάλια. Και ακόμα χειρότερα, δεν ξέρω πια τι να κάνω. Γιατί δεν δίνετε ένα διβητικό τρίτη γενιά. Αυτές οι γενιές με φοβίζουν. Στα 43 με εγώ θα έχω δύο γενιές διαφορά. Αυτό το χάσμα, το περίφημο χάσμα που λένε, θα είναι διπλό. Θα το φαράκι της αμαριάς και βάλε. Να προχωρήσει σε εγχείρηση. Ούτε να ακούσει δεν θέλει. Είναι και πεισματάρα, όλα τα ξέρει. Να συνεννοηθώ καν δεν μπορώ μαζί. Πατήστε πόδι. Εσύ είσαι ο γιατρός. Εγώ είμαι ο γιατρός. Το παραδέχομαι. Εγώ είμαι ο γιατρός, αλλά έχω και εγώ τις αμφιβολίες μου. Μεγαλώνω, περνάει ο καιρός. Δεν δει πώς πρέπει να κάνω ένα παιδί. Για τα κρυατάκια της κυρίας Σαββίδου δεν μιλάνε. Κρυκ Μάιρα Ντόρις, μιλάμε για τεράστια επιτυχία, τεράστιο τρίαμβο. Αχ, ναι, ναι. Ξύλο, τι ξύλο, παιδί μου. Εκείνο το ανακάτι μάγριου μαλλιού με τα ρόστια και τα λάσια σου γκάκι, είστε κέντεσε με τα φουστάλια, με τις στραβανές μοντέλες, σου τρέλανε όλους. Αφού τρέλανε σε εμάς πρώτα. Τη Μάιρα τρέλανε, την καημένη στην κατάστασή της. Τη σε τεράγια αποσημείωση λίγο τζατζίκι και καριντόπιτα από το χωριό. Πού είναι? Εδώ είμαι. Τρίαμβος, Μάιρα, τρίαμβος. Τις καλύτερες κριτικές της πήραν τα κεφάλια των κοριτσιών. Μπράβο, ρε, ναι, μου, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Το δικό μου το κεφάλι θα δούμε τι θα πάρει. Πάμε στο σφαίρο και τα κορίτσια του ντεφιλέ. Ωρμούρ. Ναι. Bye. Bye.
τηλεφωνήστε. Με τέτοια επιτυχία φάει και τζατζίκι, παστούρμα, καρυδόπιτα, τι θέλει. Δεν με πειράζει. Πειράζει όμως εμένα. Ποιος λογικός άνθρωπος τρώει τζατζίκι, παστούρμα και καρυδόπιτα. Μα εσύ δεν είσαι λογικός άνθρωπος, είσαι έγκυος. Τώρα μην παίρνεις και όρκο. Σου κόβει και λιγούρα. Μου κόβει και η εγκυμοσύνη. Τι έπαθα, Χρήσ μου, τι έπαθα. Τι έπαθες. Ήως τι καμένετε, δεν είχα εγκυμοσύνη. Αλλά το τεστ δεν βγήκε ακαζού. Το τεστ βγήκε ακαζού, αλλά εγώ ξέρω πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαι έγκυος. Καλά, βρε παιδάκι μου, μην κάνεις έτσι. Εντάξει, θες μια άλλη φορά, έγκυος. Τι λες, μωρέ, ποια άλλη φορά. Εγώ τώρα τι κάνω, τώρα που έχω γίνει ρεζίλη. Πώς θα αντικρίσω τον τέλη, με τι μούτρα. Γεια σας. Με τα μούτρα που έχεις αυτή τη στιγμή. Μάιρα, ήρθε ο μπακούλης. Γεια σου, τέλη. Μάιρα, μην με διώχνεις. Έκανα λάθη πολλά, το παραδέχομαι, αλλά μην με διώχνεις. Δεν μπορώ τώρα, τέλει, χτενίζω, έλα κάποια στιγμή αργότερα. Δεν γίνεται αργότερα, αγάπη μου. Πήρα μια απόφαση, ήθελα να στην πω, να γελάσεις και εσύ να το χυλάκι σου. Το σκέφτηκα καλά, αυτό το μωρό είναι δικό σου και δικό μου, δικό μας. Τι λες τώρα, ρε τέλει. Λέω ότι το θέλω. Το μωρό. Το μωρό μας. Άνθρωπα δεν γίνεται και να θέλει δεν γίνεται. Όλα γίνονται, εκτός από τους όλους τα γένια. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί εσύ έχεις άλλα τρία παιδιά, τι να το κάνεις το τέταρτο. Τέλει, μήπως είσαι πλέον έκτης. Μάιρα, το ξέρω, σε πλήγω σας σκληρά, αλλά θα επανορθώσω. Θα μου κάνεις πόντο. Γιατί να επανορθώσεις, μωρό μου, δεν γίνεται να επανορθώσεις, αποκλείεται, δεν γίνεται να επανορθώσεις. Όχι, πρέπει να επανορθώσω. Αυτό το παιδί θα αλλάξει τη ζωή μας. Ωραία, ότι θα την αλλάξει, θα την αλλάξει. Προς τα που θα την πάει, δεν ξέρω. Α, προς την ευτυχία θα την πάει. Αύριο πρωί πάμε σε ένα φίλο μου γυναικολόγο. Όχι, όχι, σε γιατρό εννοώ, όχι. Στα χωριά οι γυναίκες γεννάγανε μόνες τους στους αμπελώνες. Εκεί θα γεννήσω κι εγώ σε αμπελώνες. Αγάπη μου, δεν υπάρχουν και αμπελώνες στο μπαγκάλι. Τώρα φυτρώνουν γυναικολόγοι. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Φεύγω. Όχι, πού πας, Τέλη, φτάσου. Τέλη, πού πας. Πάω να το πω στη Γεωργία και στα παιδιά. Πρέπει να το μάθουν. Τι λες, Τέλη, τα λένε αυτά τα πράγματα στη γυναίκα του και στα παιδιά. Φτάσου. Κρις, από το Κρις. Κρις βοήθεια. Κρις βοήθεια και Κρις βοήθεια. Μόλις Κρις βοήθεια. Δεν σου κόβει και σένα καθόλου. Δεν έμεινε έγκυο. Όχι, εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, εμένα δεν θα είχα πρόβλημα. Τέλος πάντων, νόμιζες. Λοιπόν, τώρα θα ξεμείνεις, θα ξεκαστρωθείς. Έτσι, στην ψύχρα. Παιδί μου, θα πεις ότι το χάσες. Πώς το χάσα, καλέ, τι είναι το παιδί, μπρελόκ. Θα μου πει πού το χάσες, κυρία μου, να ψάξουμε να το βρούμε. Όχι, πού το χάσες. Στα χαρτιά. Θα πεις ότι έκανες μια απότομη κίνηση και απέβαλες. Όλα απότομα τα κάνω εγώ. Απότομα καστρώνομαι, απότομα ξεγκαστρώνομαι, απότομα αλλάζω γνώμη. Ωραία, θα γλιστρήσεις απότομα. Θα είναι μαζί σου ο Τέλης, θα το δει και θα το πιστέψει. Απαπαπαπα. Ο Τέλης θα το καταλάβει. Έχει κατανόηση ο Τέλης. Άσε που εγώ δεν κάνω για τέτοια πράγματα. Όχι, δεν κάνω. Ναι, Τέλη, ναι. Σε περιμένω να μιλήσουμε. Ναι. Γεια. Πάνω το απότομα και θα γλιστρήσω στην αγκαλιά του. Για να δω. Αχ, πολύ καλό. Με το μαλακό όμως μη σκοτωθούμε κιόλα. Μάιρα! Μάιρα, ένα σάφο μωρό να βρεις. Γιάννη, σκυπητές! Γιάννη, έπαθες τίποτα. Να μην έσπασα ένα πόδι και δύο πλευρά. Αχ, μια στιγμή θα τη σηκώσω. Έλα, έλα, δούμε το κύριο. Βέλω το καφέ. Γιατί καθάρισε, ρε Μάιρα, δεν ξέρεις τα καθαρά πατώματα σκοτώνουν. Μια στιγμή σηκώνω άνθρωπο. Έλα, κάτσε. Γιάννης, καλά που ήρθες, ο Γιάννης έπεσε κάτω και κοίτα πώς πουλάει. Γιάννη, τι έπαθες, παιδί μου. Τώρα κλείνεις και εσύ έπαθες τίποτα. Αμάρε, Μάιρα, ξεσαγωνιάστηκα. Πω, πω, καλά είναι εδώ, δεν λέω. Αλλά πρόσεχε με γλιστρείς και σπάσεις τίποτα κι εσύ. Αγάπη μου, Ξέρεις να πάθαινες αμαγλίστραγες. Θα χάνες το μωρό, Μάιρα. Αχ, και του έχω γράψει ένα ανούρισμα φοβερό. Κοιμήσου γε του γέρου του ξαναμοραμένου. Τέτοιο τραγούδι θα του γράψω, Μάιρα. Εγώ θα του γράψω το χτύμα στη σταμάτα. Κι εγώ θα του γράψω ένα γράμμα. Εγώ θα το βαφτίσω Γιάννη.